Φανερό. Και πρέπει να προετοιμαστούμε επί τούτου. Ήδη η προετοιμασία, της υπόθεσης ενώπιον των δικαστηρίων εκ μέρους των Όρας ήταν καθοδηγούμενη από Τουρκία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λέτε να προετοιμαστούμε. Είναι τελεσίδικη απόφαση. Δεν έχουν άλλο ένδικο μέσο να προσφύγουν αυτή την ώρα. Όχι, να προετοιμαστούμε για το πώς θα μετατρέψουμε αυτή την απόφαση σε έναν όπλο το οποίο θα είναι αποφασιστικό και πιεστικό για Τουρκία. Με βάση την όποια εκστρατεία θα αρχίσει τώρα η Άγκυρα, εννοείται, φαντάζομαι. Που ήρθε η συνεδρία για πολύ καιρό, αλλά πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Θα την εντείνει ίσω τώρα. Τα εμπόδια που θα θέλει να. Ναι, κύριε Δημητρία. Εγώ θα ήθελα να το δούμε αυτό το θέμα στο ατομικό επίπεδο, διότι μέχρι τώρα η προσπάθεια και τη μαζικότητα εννοείται. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί, ναι. Αλλά να δώσουμε μια άλλη διάσταση. Πρώτα θα ήθελα να τονίσουμε την ατομικότητα τη υπόθεση, δηλαδή το γεγονό ότι ο κύριο Μελέτη Αποστολίδη με τον Κωνσταντίνο Καντούνα ξεκίνησαν από το 2004 αυτή την τιτάνια προσπάθεια και νομίζω θα πρέπει να τους συγχαρούμε για αυτή την προσπάθεια η οποία είχε αίσιο τέλος και για όλες αυτές τις προσπάθειες όλοι οι Κύπροι νομίζω θα μπορούν να την καρπούνται και να τη χρησιμοποιούν. Και να έρθω και στο συγκεκριμένο θέμα. Πέραν από τη δική μου εισήγηση ότι πρέπει να του παραδώσουν το κλειδί και να πάει πίσω, να σας δώσω μια άλλη διάσταση. Αυτό έχει να κάνει η διαδικασία του αγώνα τώρα, η προσπάθεια του αγώνα τώρα βρίσκεται στην φάση του ατόμου προς άτομο. Η οικογένεια Orams είναι το άτομο εναντίον του οποίου κινήθηκε αυτή η διαδικασία. Να σας θυμίσω και κάτι άλλο. Στα κατεχόμενα υπάρχουν πάρα πολλές διεθνείς εταιρείες οι οποίες έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι εταιρείες εμπορεύονται στα κατεχόμενα. Αυτές οι εταιρείες που εμπορεύονται στα κατεχόμενα και έχουν έδρα ή στα κατεχόμενα, πολύ πιθανόν να σφετερίζονται ελληνοκυπριακές περιουσίες. Αυτές για μένα θα είναι ο πρώτος στόχος σε αυτή την προσπάθεια. Διότι δεν μπορεί μια διεθνή τράπεζα, η HSBC μπορώ να σας πω, η οποία έχει στα κατεχόμενα παραρτήματα. Ξέρουμε ότι αυτή η τράπεζα χρησιμοποιεί μόνο περιουσίες για τις οποίες έχει άδεια ή μήπως χρησιμοποιεί ελληνοκυπριακές περιουσίες. Λογικά θα πρέπει να έχει προηγηθεί μια τέτοια μελέτη, απλά να. Λέω τι θα κάνουμε, ναι, αύριο. Τι θα μπορούσε τώρα να γίνει. Και λέω ποια είναι τα θέματα τα οποία στην δική μου αντίληψη είναι επίγοντα. Και αυτές οι διεθνείς εταιρείες οι οποίες μπορεί να είναι αντικείμενο εκτέλεσης διότι έχουν γραφεία και περιουσιακά στοιχεία στην υπόλοιπη Ευρώπη, για μένα είναι στις προτεραιότητες μας. Θα πρέπει αυτό το θέμα να το δούμε σοβαρά, να το μελετήσουμε και μετά να γίνει ένα σχέδιο δράσης. Για να μεγαλώσει κι ως άλλος, αντιλαμβάνεστε, διεθνώς πια. Αυτό είναι δηλαδή, το παιχνίδι. Αν αναγκάσει κανείς μια τράπεζα διεθνούς εμβέλειας να αποχωρήσει. Να πληρώσει ενίκιο στον κάτω-κάτω. Πρώτα απ' όλα να πληρώσει τα διαφυγόντα ενίκια που για τόσα χρόνια χρησιμοποίησε το σπίτι μου στην Κερίνια και δεν είναι αυτή η χρήση δωρεάν, το πρώτο. Και το δεύτερο, να φύγει. Γιατί το σπίτι είναι δικό μου. Ή να συμφωνήσω μαζί της τι θα κάνουμε. Αυτές είναι οι διαστάσεις που πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε αυτή την υπόθεση. Διότι οι επιπτώσεις αυτές δεν είναι μόνο από άτομο σε άτομο, είναι και από άτομο σε εταιρείες. Mm-hmm. Και αυτές οι εταιρείες, επειδή έχουν την παρουσία τους σε ολόκληρη την Ευρώπη, είναι πολυεθνικές, θα μπορούν να είναι αντικείμενο αυτού του είδους της διαδικασίας. Και νομίζω ότι και αυτοί θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται και σοβαρά. Και δεν θα ήθελα να πληγούν, αντιλαμβάνομαι. Κοιτάξτε, δεν είναι σωστό να πιάνεις το σπίτι του άλλου και να το χρησιμοποιείς επειδή κάποιος σου είπε ότι ξέρεις είναι okay. Αυτό είναι εντάξει. Αυτό δεν γίνεται. Στο σύστημα το οικονομικό που ζούμε, αυτά τα πράγματα δεν επιτρέπονται. Και αυτή η παρανομία η οποία γίνεται στα κατεχόμενα, τώρα έχει ξεσκευαστεί και πιο σημαντικά, έχουμε τρόπο εξαναγκασμού αυτών οι οποίοι σφετερίζονται τις περιουσίες μας, είτε να πληρώσουν αποζημίωση είτε να μας τις δώσουν πίσω. Το πρόβλημα είναι, θέλουμε να πάμε εμείς τα κατεχόμενα υπό τουρκική διοίκηση. Αυτό είναι το πολιτικό ερώτημα για το οποίο κανείς δεν έχει δώσει απάντηση. Το νομικό ερώτημα είναι εύκολο. Θα εκτελέσουμε αυτές τις αποφάσεις. Το πολιτικό ερώτημα είναι. Ναι, που με το πάτε κι εσείς όμως προηγουμένως. Δεν θα λυθεί το Κυπριακό. Ακριβώς. Δεν είναι το αυτό πάτε το θέμα. Εσείς, δηλαδή. Ακριβώς. Και δεν θέλω να μπω σε αυτό. Εγώ θέλω να μείνω ακριβώς στο νομικό επίπεδο. Το νομικό επίπεδο. Υπάρχει μια τράπεζα η οποία διεξάγει εργασίες σε όλη την Ευρώπη. Και έχει στην Κερίνια ένα υποστατικό. Αυτό το υποστατικό ανήκει καλή ώρα στον Ανδρέα. Ο Ανδρέας δεν έδωσε άδεια στην τράπεζα αυτή να είναι εκεί τα τελευταία 10 χρόνια. Πρώτο δικαίωμα. Δικαιούται τα διαφυγόντα του ενίκια τα τελευταία 10 χρόνια πλέον τόκους. Πρώτο. Δεύτερο, δικαιούται να του το δώσει πίσω. Και πρέπει να φύγει από μέσα, εκτός και αν ο Ανδρέας και η τράπεζα αποφασίσουν ότι, ξέρετε, θα σας το ενοικιάσουν. Όπως έγινε για μερικές εταιρείες που ήσαν πριν από την εισβολή σε ιδιοκτησία ελληνοκυπριακή
Του συνέχιζε να πληρώνουν οι ίδιοι. Το είπατε όμως πριν, δεν θα ρίξουμε έτσι τους Τούρκους στη θάλασσα, ούτε θα λυθεί έτσι το πρόβλημα. Ακριβώς. Ο σκοπός. Προκύπτουν και άλλα πολιτικά ζητήματα, αυτό είναι σαφές. Αλλά μάλλον ας το αφήσουμε στο νομικό επίπεδο, αυτό είναι το παιχνίδι. Των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ, κύριε Κληρίδη. Νομίζω πρέπει να παραμείνουμε στα βασικά σημεία που έχουμε θίξει, τη σημασία της απόφασης από πολιτικής πλευράς και επικοινωνιακής, τα μηνύματα που εκπέμπονται προς τους επενδυτές, προτινόμενους επενδυτές, στην αναβάθμιση της κυπριακής δημοκρατίας, στην ενίσχυση του διαπραγματευτικού μας χαρτιού και δύναμης. Σίγουρα αυτή καθεαυτή εκτέλεση της απόφασης, δηλαδή η εφαρμογή του διατάγματος, θα αντιμετωπίσει δυσκολίες και νέες χρονοβόρες διαδικασίες. Δεν πάντα σε έναν κουμπί δηλαδή και κατεδαφίζεται ένα ακίνητο. Δασκαλεμένη η κυρία Όραμς είπε ότι θα αποταθώ για άδεια. Στα κατεχόμενα ασφαλώς. Διότι με βάση το κυπριακό δίκαιο, όταν έχεις διάταγμα δικαστηρίου, δεν θέλεις άδεια να κατεδαφίσεις. Αλλά η κυρία Όραμς προφανώς θα πει ότι εγώ ζήτησα την άδεια να το κατεδαφίσω. Και δεν με άφησαν. Και δεν μου την έδωσε. Το αγγλικό δικαστήριο με τέτοιο πράγμα. Τώρα, η κουβέντα που λέει να ικανοποιηθεί το αγγλικό δικαστήριο μπορεί να πάρει άλλα δύο χρόνια. Δεν είναι, γι' αυτό είπα, δεν πατούμε έναν κουμπί και γίνεται. Θα γίνει αίτηση, θα μπουν ενόρκοι δηλώσεις και θα. Και αυτό σα είπα, στο σπίτι να τελειώνουμε. Και βεβαίως, ποιος είναι ο κίνδυνος. Εγώ απλώς βλέπω λίγο πιο μακριά. Έναν από τα επιχειρήματα της τουρκικής πλευράς, διότι πίσω από τους Όραμς είναι η Τουρκία, σαφώς, είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε και ότι στην Κύπρο υπάρχει κάτι το οποίο ονομάζεται τουρκική δημοκρατία της Βορείας Κύπρου, που εκδίδει άδειες. Και θα μπούμε σε θεωρίες του Namibia Doctrine, ότι το Namibia Doctrine είναι μια απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, ότι για πράξεις της καθημερινότητας αναγνωρίζονται in de facto αρχές κάποιος χώρας. Το αντιμετωπίσαμε στην ξενίδια αρέστη, στην τέταρτη διακρατική κτλ. Λοιπόν, όλα αυτά τα επιχειρήματα θα πρέπει να εξαντληθούν ενώπιον και πάλι των αγγλικών δικαστηρίων με διαδικασίες οι οποίες μπορεί να είναι χρονοβόρες. Πάρα πολύ χρονοβόρες. Και με κίνδυνο ότι θα βρεθεί κάποιο δικαστήριο τελικά στην Αγγλία που θα πει de facto εγώ αναγνωρίζω ότι τον αρχών εκεί. Για να μπορέσω να κινηθώ. Απλώς εγώ συνιστώ προσοχή να επικεντρωθούμε στα σημεία που είπαμε, που είναι τα θετικά στοιχεία, να τα αξιοποιήσουμε εκείνα και τα μέτρα της εκτέλεσης να ληφθούν με την δέωσα και με ίστα. Στο μαζικό που μιλούσαμε προηγουμένως, τώρα, εσείς μια στιγμή, λέτε. Υπάρχει και το εξής πρόβλημα. Ναι. Χωρίς να θέλω να είμαι μάντης κακών, αλλά οφείλουμε να προειδοποιήσουμε να είμαστε συνετοί στην πορεία μας. Δεν είναι εύκολο να επιδώσεις πλέον αγωγή στα κατεχόμενα. Ο κύριος Αποστολής το κατάφερε το 2004 όταν δεν είχε γνωστοποιηθεί ας πούμε το θέμα και η υπόθεση. Εδοκιμάστε να στείλετε τώρα επιδότη στα κατεχόμενα για να επιδώσει αγωγή. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο και μάλιστα αν δεν κάνω λάθος οι Τούρκοι το έχουν ποινικοποιήσει. Έχουν περάσει ειδική. Ποινικοποιήθηκε η επίδοση αγωγή. Ναι, από τα κυπριακά δικαστήρια. Συλλαμβάνονται όσοι επιχειρούν. Μάλιστα. Να επιδώσουν το λοιπόν, αγωγές στην κυπριακό δικαστήριο. Δεν είναι εύκολο πατώ έναν κουμπί. Δεν είναι εύκολο πατώ έναν κουμπί και αμέσως γίνονται επιδόσεις. Και άρα θέλει χειρισμό. Θέλει πολύ πρόσεξη. Θέλει πρώτα σκέψη. Χειρισμό. Υπάρχει υποκατάστατο. Σκέψη. Υπάρχει υποκατάστατο. Υπάρχει επίδοση να πα στη χώρα. Δεν θέλω να μπω σε τεχνικά. Να μην είμαστε τόσο αισιόδοξοι. Δεν είμαι αισιόδοξο. Απλώς λέω ότι να έχουμε μια επίγνωση των δυνατοτήτων τις οποίες διαθέτουμε. Το άλλο, το τρίτο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι η απόφαση αυτή δεν αφορά όλους τους εκτοπισμένους και τους ιδιοκτήτες περιουσίας στα κατεχόμενα. Αφορά μόνο εκείνους. Η γη των οποίων έγινε εκμεταλλεύτηκε. Όχι από άτομα τα οποία μπορούν να εντοπιστούν, όχι κατά ανάγκη πολίτες, μπορεί να εντοπιστούν στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.